Γυναικεία υπόθεση πλέον, η διεκδίκηση του επάθλου του αυτοκινήτου. Η Σταυρούλα με τρεις ζωές και η Μαργιαλένα με μία. Έτοιμες! Στέλλα συνεχίζει με δύο. Αυτή είναι η τριάδα που διεκδικεί πλέον το μεγάλο έπαθλο. Για να δούμε, η Μαργιαλένα αθόρυβα στα τελευταία ματσαρίσματα. Παραμένει με μία τελευταία ζωή. Παραμένει όμως και στον αγώνα. Κάτι λέει αυτό. Για να δούμε τη Σταυρούλα, η οποία μετά από κάθε αναμέτρησή της έχει πρόβλημα πλέον. Πρόβλημα δυνάμεων. Παραλίγο να χάσει την ισορροπία. Ακουμπάει το πασαλάκι η Σταυρούλα πριν πέσει κάτω στην άμμο. Μπορεί να συνεχίσει. Η Μαργιαλένα περνάει πρώτη στο επόμενο εμπόδιο. Κατεβάζει σημαίακι. Ανέβει τώρα και η Σταυρούλα στη σκαλοσιά. Πρώτο σημαίακι αυτή είναι. Η Μαργιαλένα περνάει πρώτη στο τελικό στόχο. Δεύτερο σημαίακι από Σταυρούλα. Πρώτο το τέμα από Μαργιαλένα. Δεύτερο. Και άλλα ξύλα. Αστοχή στη βολή τη. Θα διώξει και τρίτο. Έχει διώξει ένα η Σταυρούλα. Δεύτερο τώρα παραλίγο να κάνει διπλή βολή. Το ξυλάκι χτύπησε πίσω και γύρισε παραλίγο να χτυπήσει κι άλλο το τεμ. Περίεργη βολή. Σταυρούλα επιστρέφει. Ένα τελευταίο το τεμ για Μαργιαλένα. Χτυπάει πάνω στη βάση. Σταυρούλα έχει άλλα δύο. Άλλο ένα. Πολύ καλές οι βολές της. Θα περάσει η Μαργιαλένα πρώτη στον τελικό στόχο. Έχασε μία βολή εκεί η Σταυρούλα. Μαργιαλένα σημαδεύει. Αστοχή δύο φορές. Έχασε και τις τέσσερις η Μαργιαλένα για ένα το τεμ στον τελικό στόχο. Σταυρούλα θα πάρει μόνο ένα ξύλο, τα άλλα τα έχει πετάξει πολύ πίσω. Σημαδεύει και το πετυχαίνει. Η Μαργιαλένα έχασε πέντε βολές, τώρα θα βρει στόχο. Θα διώξει το πρώτο το τεμ και το δεύτερο. Σταυρούλα χάνει δύο βολές. Πρώτο το τεμ για τη Σταυρούλα, μαζεύει σακίδια φωνές εκεί και από τον πάγκο. Διώχνει και το δεύτερο. Για να δούμε ποια θα ισορροπήσει πρώτο σακίδιο, ταυτόχρονα το έκαναν. Άλλο ένα σακίδιο. Το έχασε η Σταυρούλα, τρέχει να μαζέψει. Μαργιαλένα στοχή, χαμηλά η βολή της. Παίρνει θέση πρώτη Σταυρούλα. Κάνει βολή. Πετάει εκτός τη Μαργιαλένα και συνεχίζει. Καταραίει άλλη μια φορά η Σταυρούλα. Σταυρούλα συνεχίζει με τρεις ζωές. Στο τελικό θα βρει απέναντί της τη Στέλλα με δύο ζωές. Πρώτο το τέμα από Μαργιαλένα, δεύτερο. Το έχει διώξει ένα η Σταυρούλα, δεύτερο τώρα παραλίγο να κάνει διπλή βολή. Ένα τελευταίο το τέμ για Μαργιαλένα. Θα διώξει το πρώτο το τέμ και το δεύτερο. Πρώτο το τέμ για τη Σταυρούλα. Ταυτόχρονα το έκαναν. Έρνει θέση πρώτη Σταυρούλα. Κάνει βολή. Πετάει εκτός τη Μαργιαλένα και συνεχίζει με τρεις ζωές. Στο τελικό θα βρει απέναντί της τη Στέλλα με δύο ζωές. Μπράβο. Δεν μ' αρέσει να μου λες μπράβο. Τρομερή προσπάθεια. Τι έπαθες? Στέλλα τα δύο. Θα μπορούσα και το είχα πάρει. Παπί, δεν έγινε κάτι, το συζητήσαμε και πριν. Ναι, αλλά όχι έχεις να πολύ χάσω. Κούραση. Να χάσω επειδή ήταν καλύτερη. Όχι ότι επειδή εγώ δεν ήμουν καλή. Έτσι μ' αρέσει να χάνω. Ωραία, παίζετε και δεν γίνεται δύο να με κάνω πολύ τέσσερα, τέσσερις βολές άστοχες. Δεν γίνεται. Να πεις παίξει δεκαετία. Ένα, δύο, μαζίτας! Γιατί δεν το λέω για αυτό, Μάξ. Το λέω για μένα. Γιατί δεν θα συνέρθω ποτέ ψυχολογικά. Ποτέ. Μπορώ να σου πω, όταν, άμα στο επόμενο γιο ματσάρισμα και δεν τη στέλνει και πάει 2-2, θα σου πω εκεί. Γιατί τώρα έχει προβάδισμα με μία ζωή στα Σταυρούλα. Οπότε πιο λίγη απόδοση. Τις βλέπω ίσες ακριβώς σήμερα. Σε βολές και σε όλα. Δηλαδή, ναι, ρε, είναι. Είναι ίσες πέρα από ένα-δύο παιχνίδια που. Απλά η Στέλλα τη θεωρώ λίγο πιο γρήγορη. Θα βγει λίγο πιο γρήγορα. Παίζεται, είναι κανονικά 50-50 τα ματς. Είναι 50-50 όλα, μόνο το ότι έχει μια παραπάνω ζωή στα Σταυρούλα, αλλά αυτό αλλάζει σε ένα μάτσο. Οπότε αυτό. Θα σου πω στο επόμενο μάτσο. Σε καταλαβαίνω, αλλά ηρέμησε. Έχει παίξει 10 ραν. Δεν με νοιάζει. Ωραία, εγώ θέλω να φύγω το παιχνίδι. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Πιέζομαι. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Πιέζομαι ψυχολογικά. Από πριν παίξω ήμουν χάλια ψυχολογικά. Παίζα με μισή καρδιά. Δεν γίνεται άλλο. Δεν έχω ένα μπουφ να ανέβω. Δεν έχω. Δεν μπορώ άλλο.
Άμα κέρδιζε, θα κάνει αυτή την αντίδραση τρόπο έχει. Άκουσε με λίγο. Εάν κέρδιζα, θα παίρνει ένα ψυχολογικό boost. Δεν κέρδισα, είμαι ξανά στα τέλεια. Και αυτό δεν μπορώ να το παλέψω. Μα κέρδισε πόσες φορές σήμερα, παιδί μου. Μεγάλη, έχει παίξει 10 ραν. Άντε πάλι. Νιώθω ότι θα έπρεπε να με καταλαβαίνει. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σα μόνο σα, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν νιώθω ότι με καταλαβαίνει, γιατί το πρωί μαζί τα λέγαμε. Εσύ ήσουν χάλια ψυχολογικά. Εγώ ήμουν καλύτερα ψυχολογικά. Και τι θες να σου πω, θες να σου πω. Εγώ ήμουν καλή, προσπαθούσα να σε ανεβάσω. Μέριξε. Μέριξε, επειδή ήσουν εσύ χάλια ψυχολογικά. Προσπαθούσα να σου δώσω τη λιγοστή ενέργεια που έχω για να σε ανεβάσω. Δεν δεχόσουν τίποτα, οπότε έχασα και αυτή την ενέργεια. Μπαίνω να παίξω. Και φταίω εγώ τώρα που είσαι έτσι. Όχι, αλλά πρέπει να με καταλάβει το τι αισθάνομαι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σου είπα, όποια είναι η απόφαση σου να μαζί σου, τι θες να κάνω. Και εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω όπως προσπαθώ να σε βοηθήσω και εσύ το πρωί. Στο σημείο που έχουμε φτάσει, λογικό να περνάμε και οι δύο αυτή τη φάση. Τι θες να κάνω, να σε αφήνω μόνη σου ή να σου λέω δεν πειράζει και προχωράμε και να φεύγω. Κάθομαι εδώ και το συζητάω. Δεν μπορώ, νιώθω μια ατυχία πάνω μου. Μια ατυχία και μια γκίνια. Εδώ και μια εβδομάδα. Δεν θέλω να μείνω άλλο. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Με έχει πιάσει άρνηση. Δεν θέλω. Δεν θέλω να δίνω τα πάντα και να χάνω, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Όλοι τη δίνουν τα πάντα, αγάπη μου. Όχι. Όλοι δίνουν τα πάντα. Όσοι έχουν μείνει στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή δίνουν τα πάντα. Ό,τι έχουν και δεν έχουν. Εγώ είμαι πιο δεν ξέρω, εγώ είμαι κουρασμένη ψυχολογικά. Όλοι είμαστε κουρασμένοι ψυχολογικά. Εγώ όλοι δεν μας. Μπορώ να με κάποιο τρόπο. Ωραία, να ανέβω. Παίρνουμε την απόφαση και σηκώνομαστε και φεύγουμε. Αν αυτή είναι η απάντησή σου. Και δεν το λέω ούτε για το αμάξι ούτε τίποτα τελικά. Χάσα εμένα, δεν με γεμίζουν. Δεν συζητάμε για το αμάξι αυτή τη στιγμή. Για την ψυχολογία μου. Για ψυχολογία μιλάμε. Όπως εσύ τώρα ήμουν εγώ το πρωί, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αν είναι να είμαστε έτσι όμως, δεν μας αξίζει να είμαστε εδώ. Ας μείνουν αυτοί που μπορούν να είναι. Να φύγουμε. Πάμε μετά να το συζητήσουμε, αφήγουμε.